Θέλω να καταρχήν να πω ότι πρέπει να έχουμε όλη υπομονή. Όλοι οι κλάδοι έχουν πληγεί από την κατάσταση αυτή του υγειονομικού προβλήματος που υπάρχει. Ο κλάδος ο δικός μας έχει πληγεί και εμάς, μην πούμε ανεπανόρθωτα, αν δεν γυρίσετε να δείτε, θα δείτε την κατάσταση. Υπάρχει μια πτώση από το επιβατικό κοινό κοντά στο 70%. Να μην πούμε και 80, εντάξει. Mm-hmm. Τι ζητάμε. Ζητάμε, όπως σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το θέμα αυτό με τα ταξί, ζητάμε και εμείς για να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κλάδο το δικό μας. Mm-hmm. Το πιο κύριο είναι να δούμε τι θα γίνει με τον τουρισμό στο μέλλον. Τώρα, στο παρόν, βλέπουμε ότι πρέπει να ενταχθούμε και εμείς το μήνα Μάιο στις ομάδες που είναι για να πάρουμε αυτά έστω τα 533 ευρώ. Τον Απρίλιο πήρατε τα 800 ευρώ. Ναι, τα πήραμε. Τον 1,5 μήνα αυτούς, 45 μέρες τα πήραμε. Γιατί βλέπετε ότι ακόμα δεν μπορούμε να πάρουμε όσα άτομα θέλουμε μέσα στο ταξί και ο κόσμος αποφεύγει. Μια οικογένεια τώρα που είναι 4 άτομα δεν μπορεί να μπει. 2 άτομα μπορούμε να πάρουμε με τα ανήλικα παιδιά αν έχουν. Τώρα, τι άλλα προβλήματα υπάρχουν. Γενικά στον κλάδο υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Πάρα πολλά αυτοκίνητα ανοίγουν μέσα στο 21 και πρέπει να αλλαχθούν. Με τις υπάρχουσες καταστάσεις είναι λίγο δύσκολα τα οικονομικά του κάθε ενός για να αλλάξει ένα αυτοκίνητο. Και ζητάμε να ενταχθούμε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μήπως μπορέσουμε για να πάρουμε έστω καινούριο αυτοκίνητο να υπάρχει μια χρηματοδότηση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή, από ό,τι ακούγεται, στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα δώσει μια καλή επιδότηση. Δεν έχει ακόμα ψηφιστεί κάτι, γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να τρέξουμε για τον κλάδο μας. Mm-hmm. Έχει πολλά προβλήματα, όπως όλα τα επαγγέλματα, και εμάς για να μπορέσουμε να είναι βιώσιμο το μεταφορικό. Εδώ στοιχείο ξέρετε ότι είναι χειρότερα ακόμα τα πράγματα από άλλα μέρη της Ελλάδος που δεν υπάρχει τουρισμός. Ευελπιστούμε στο αεροδρόμιο να κάποια στιγμή θα γίνει, λιμάνι. Πιστεύω με τις αρχές τώρα έχουν μπει λίγο πιο ζεστά και έχουμε και εμείς την αισιοδοξία ότι όπως όλος ο χιοντικός λαός ότι θα γίνουν κάποια μέρα αυτά τα έργα. Πόσα δρομολόγια, ας πούμε, τώρα κάνετε, βγαίνουν, κούρσες ή, ας πούμε, μπορεί να είστε και όλη μέρα στη Διάτσα, στη Διάλα. Εγώ εχθές, εγώ είχα 2 μήνες να κατέβω στη δουλειά. Μόνο αν με έπαιρνε κανένας τηλέφωνο κατέβαινα, σπάνιο. Δηλαδή, εμένα η σπραξή μου τους 2 μήνες που δεν κατέβαινα ήταν 150 ευρώ. Εντάξει, άλλα παιδιά δουλεύανε, αλλά από ό,τι άκουγα, περίπου 3 κούρσες τη μέρα. Δηλαδή, κατέβαινε στο πρωί από τις 7-8 η ώρα. Μέχρι τις 3-4 το απόγευμα ήταν να κάνεις 2-3 διαδρομές. Τώρα αναλόγως τι ήταν οι διαδρομές αυτές, αν ήταν κοντινές εδώ ή βγαίνει κάποιοι μετανάστες για τη Βιάλ. Αλλά και αυτοί πιο παλιά το χρησιμοποιούσαν περισσότερο, μαζευόταν 4 άτομα και πέρανε το ταξί. Τώρα και εκεί ισχύει ο περιορισμός, ναι, δεν μπορείτε να πάρετε. Τώρα δηλαδή, δύο. Μέχρι δύο. Ήταν ένας μέχρι την προηγούμενη 10 μέρες. Τώρα τελευταίες, από την πιο προηγούμενη Δευτέρα είναι 2 άτομα. Mm-hmm. Άλλο ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ είναι με την πιάτσα στο νοσοκομείο που είναι για μας εδώ το πρόβλημα, ένα σοβαρό. Τώρα μας υποσχεθήκανε, εντάξει, ενεργήσαμε μέσω υπουργού ότι θα μας δώσουν μια πιάτσα για τρία ταξί μέσα στο νοσοκομείο που δεν το ζητάμε καταρχήν, εμείς μπορούμε να σταματήσουμε και απ' έξω. Το περισσότερο είναι για τον κόσμο. Είναι ευπαθείς ομάδες οι περισσότεροι που είναι στο νοσοκομείο που θα χρειαστούν ένα ταξί, δεν μπορούν να περπατήσουν με προβλήματα. Και νομίζω ότι σε τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα ή και στον κόσμο υπάρχει μια πιάτσα ταξί. Μέσα στο νοσοκομείο. Και απ' έξω δεν υπάρχει νόμιμη πιάτσα. Ναι. Από τον καιρό που έχουν γίνει εκεί τα έργα, που έγινε η καινούρια πύλη του νοσοκομείου, δεν έχουμε μόνιμη πιάτσα. Όταν ήταν η παλιά πύλη, είχαμε πιάτσα στην πάνω πλευρά. Είναι τώρα χρόνια. Τώρα μας έχουν υποσχεθεί ότι και έχουν προσπαθήσει μήπως μας φτιάξουν μια πιάτσα για να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος.